η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσει γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι οι αντιφάσει που μαστίζουν την καπιταλιστική οικονομία δημιουργούν προβλήματα. Ανησυχούν συνολικότερα για τι δυσκολίε ανάκαμψη, την προοπτική εκδήλωση νέα συγχρονισμένη κρίση, την όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΕΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Η έκβαση αυτών των ανταγωνισμών αφορά κρίσιμα πεδία κερδοφορία για του μεγάλου ομίλου, όπω είναι οι λεγόμενε πράσινε επενδύσει, τα ψηφιακά, η ενέργεια που αποτελούν μήλον τη έρηδο ενώ αυτή ακριβώς την περίοδο διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για το ποιος τελικά θα επικρατήσει και ποιος θα μείνει πιο πίσω. Μέσα σε αυτούς τους φοδρούς ανταγωνισμούς κατευθύνεται το ευρω... ευρωενωσιακό χρήμα από το νέο πολιετές πλαίσιο σε μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Οι αντιπαραθέσεις που είναι σε εξέλιξη δεν έχουν σχέση με τα συμφέροντα ούτε με τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων των κρατών μελών. Στόχος σας είναι να δημιουργήσετε ασφαλές περιβάλλον για τα μονοπόλια, για να πλουτίζουν με ένταση τη εκμετάλλευση, καθυλωμένου μισθού και συντάξει, διάλυση του συστήματο κοινωνική ασφάλιση, κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, δραστικό περιορισμό συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ένταση τη καταστολή. Αυτό κάνει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, συνεχίζοντα την αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια τη ενισχυμένη εποπτεία, των ευρωπαϊκών εξαμήνων, των ματωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων, των κατασχέσεων και των πληστηριασμών πρώτη κατοικία. Οι κατευθύνσει του Συμβουλίου δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία του περιβάλλοντο και την προστασία των λαϊκών συμφερόντων. Η όλη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή είναι προσχηματική, αφού η καταστροφή του περιβάλλοντο συντελείται ω συνέπεια τη καπιταλιστική οικονομία, που έχει κριτήριο το κυνήγι του κέρδου, ω συνέπεια των εμπεριαλιστικών πολέμων. Η εντυνόμενη στρατιωτικοποίηση, η συζήτηση για το μέλλον του ΝΑΤΟ, η στάση Γαλλία και Γερμανία στο έδαφο τη αποχώρηση τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη Βρετανία, Υπογραμμίζει, άλλωστε, ότι οι αντιθέσει στα τραπέζια των παζαριών συνδυάζονται με επιθέσει κατά των λαών. Οι λαοί τη Ευρώπη πρέπει να οργανωθούν και να παλέψουν για τα σύγχρονα δικαιώματά του κόντρα στο ζωφερό μέλλον που διαμορφώνεται.